Κυρίες και κύριοι, για μια ακόμα φορά καλώς ορίσατε στο τηλεοπτικό μας ραντεβού. Ξεκινώντας την απόψινή μας εκπομπή, θα ήθελα να σας παρακαλέσω θερμά για πρώτη φορά και μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου. Αυτή την εκπομπή, ειδικά εσείς οι μεγάλοι, θα ήθελα να καλέσετε και τα παιδιά σας στον καναπέ να τη δείτε όλοι μαζί. Θέλω να τη δουν και τα παιδιά μας. Μπαίνοντας στο θέμα, φίλοι και φίλες, κακά τα ψέματα, όπως πλέον όλοι έχουμε διαπιστώσει, η παροικία γερνάει. Ο κόσμος γερνάει και όπως λέει και ο σοφός λαός μας και η αρχαιοελληνική έκφραση του Ευρυπίδη, φοβού το γύρας, ουγάρ έρχεται μόνον. Έρχονται και κάποιες συνέπειες. Σε πολλές περιπτώσεις θεωρούνται και φυσιολογικές και σε άλλες όχι. Έτσι λοιπόν σκέφτηκα στην απόψινή μας εκπομπή να ασχοληθούμε με την άνοια. Η λέξη άνοια ή dementia όπως συνηθίζουμε να τη λέμε στα αγγλικά έρχεται πολύ συχνά στην κουβέντα μας και την ζούμε στην παροικία και στο οικογενειακό μας περιβάλλον όλο και πιο τακτικά. Κάνοντας κυρίες και κύριοι μια βόλτα στο διαδίκτυο συγκέντρωσα πάρα πολλές χρήσιμες πληροφορίες και υλικό με χρήσιμες συμβουλές για φροντιστές, για οικογένειες και φίλους ατόμων που έχουν άνοια. Κυρίες και κύριοι, πριν περάσουμε σε όλες αυτές τις πληροφορίες, θα ήθελα μαζί να παρακολουθήσουμε μια ταινία μικρού μήκους, που κάθε φορά ειλικρινά που την βλέπω, με κάνει και δακρύζω. Αυτό. Ένα σφουργίδι. Τι είναι αυτό? Μόλις τώρα στο παπατέρα σφουργίδι είναι. Είναι αυτό? Ένα σπουργίτι είναι, πατέρα. Ένα σπουργίτι. Σπου-γι-τι! Τι είναι αυτό? Γιατί το κάνεις αυτό το πράγμα, μπορείς να μου πεις τόσες φορές, σου είπα. Είναι ένα σπουργίτι. Δεν το καταλαβαίνεις. Πού πας? Δυνατά. Σήμερα ο μικρός μου γιος που πριν λίγες μέρες έκλεισε τα 3
Καθόταν μαζί μου έξω στο πάρκο όταν ένα σπουργίτη ήρθε και κάθισε απέναντί μας. Ο γιος μου με ρώτησε 21 φορές τι ήταν αυτό. Και το απάντησα και τις 21 φορές ότι ήταν... ένα σπουργίτη. Τον αγκάλιασα τρυφερά και τις 21 φορές που μου έκανε την ίδια ερώτηση, ξανά και ξανά, χωρίς να εκνευριστώ, νιώθοντας στοργή για το αθώο μου αγοράκι. Δείτε σε λίγο. Χρήσιμες πληροφορίες από το movingpicture.org.au. Η ανίχνευση και η διάγνωση του ατόμου με άνοια. Ποια είναι τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουμε προκειμένου να βοηθήσουμε αυτό το άτομο? Απλοί άνθρωποι αφηγούνται πώς εντόπισαν το πρόβλημα αυτό στον άνθρωπό τους, αλλά και οι ειδικοί φροντιστές και γιατροί αφηγούνται τι ακριβώς πρέπει να κάνουμε. Γιατί να αφήσεις τους άλλους να σου προλάβουν τις καλύτερες τιμές? Αθηνάς Deli. The ultimate European delicatessen. Visit our family-owned business and enjoy amazing prices on our products. Αθηνάς Deli. Ένα παντοπολείο βγαλμένο από τα παλιά φιλοξενεί στα ράφια του την κληρονομιά της ελληνικής γης και σας περιμένει στην καρδιά του Preston Market με τιμές πιο προσιτές από ποτέ. Αθηνάς Deli. Της Αθηνάς και του Δημήτρη Κατσαρού. 28 The Centre Way, Preston Market. Αθηνάς Deli. The ultimate European delicatessen. Αθηνάς Deli. Δεν θα βρεις τιμές αλλού, σαν κι αυτές του Κατσαρού. Κυρίες και κύριοι, στην απόψινή μας εκπομπή τα βίντεο που ακολουθούν στη συνέχεια με όλες αυτές τις χρήσιμες πληροφορίες πήραμε από το movingpicture.org.au. Εκεί θα βρείτε στα ελληνικά πολλές άλλες πληροφορίες. Επίσης, περισσότερες πληροφορίες στα ελληνικά μπορείτε να βρείτε στη σελίδα dementia.org.au, αλλά μπορείτε να επισκεφτείτε και τα site της πρόνοιας, της φροντίδας ή το site My Age Care. Ξεκινάμε λοιπόν με το πρώτο βίντεο που θα δούμε πώς γίνεται η ανίχνευση και η διάγνωση του ατόμου με άνοια και βέβαια ποια είναι τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουμε προκειμένου να βοηθήσουμε αυτά τα άτομα. Απλοί άνθρωποι αφηγούνται πώς εντόπισαν το πρόβλημα αυτό στον άνθρωπό τους, αλλά και οι ειδικοί φροντιστές και γιατροί αφηγούνται τι ακριβώς πρέπει να κάνουμε. Η Χρυσούλα ήταν μια γυναίκα πολύ ενεργητική, με βοηθούσε πάρα πολύ στις επιχειρήσεις μου, έπαιζε πολύ τένις, έπαιζε σε ομάδα τένις, έχει κερδίσει 2-3 κύπελα, 4 παιδιά, επιχείρηση, πολύ ενεργητική, δεν καθόταν καθόλου.
αλλά όλα αλλάξανε. Σε μια στιγμή αλλάξανε. Εγώ το είχα, είχα σκεφτεί ότι μήπως είχε άνοια, γιατί ξεχνούσε πολλά πράγματα. Εγώ πολλές φορές έλεγα, ίσως και εγώ δεν ήθελα να το πιστέψω ότι είχε άνοια, ότι είχε ξεκινήσει άνοια. Εγώ και οι αδερφές μου και η μαμά καταλάβαμε ότι είχε αλλάξει ο χαρακτήρας του πάρα πολύ και ξέραμε ότι δεν θυμόταν τα πράγματα, τα καθημερινά πράγματα. Και αυτή τη στιγμή ξέραμε ότι έπρεπε να πάρουμε βοήθεια από κάποιον. Το Alzheimer's disease είναι η πιο κοινή μορφή άνοιας, αλλά υπάρχουν πολλά τύποι. Τα κοινά σημεία της Alzheimer's disease περιλαμβάνουν προβλήματα με τη μνήμη, σύγχυση, αλλαγές στην συμπεριφορά, απάθεια ή και απόσυρση, προβλήματα με τις καθημερινές εργασίες. Ο GP είναι αυτός που θα κινήσει όλη τη διαδικασία, θα καλέσει τον ειδικό απ' έξω, τον γυριατρό ή τον ψυχίατρο ή τον νευροψυχίατρο, εξαρτάται από το σύμπτωμα και τη διάγνωση. Η διάγνωση της άνοιας χρειάζεται να δω το άτομο, να εξετάσουμε το θυμητικό τους παραδείγματος με μερικά τεστς, αλλά ύστερα χρειάζεται και να κάνουμε άλλες εξετάσεις, σαν ακτίνες στο εγκέφαλο, εξετάσεις το αίμα. Καμιά φορά χρειάζεται και κάτι που λέγεται το lumbar puncture, για να ψάξουμε για μερικά proteins που υπάρχουν στην άνοια. Αμέσως μας έστειλε σε σπεσιαλίστα. Του έκαναν brain scan και βρήκανε ότι δεν είναι γεροντική memory, δεν είναι από την ηλικία το memory, ότι έχει αρχίσει να είναι στα στάδιο dementia. Όταν έχουμε μιλήσει για τη διάγνωση, όταν έχουμε μιλήσει για το οδήγημα, συνήθως θα μιλήσουμε και για το θέμα πληροξούσιας και διαθήκη. Θα ήθελα ο κόσμος να καταλάβει ότι είναι ένας άλλος τρόπος ζωής, ότι υπάρχει ζωή μετά την άνοια, ότι ο άνθρωπος μπορεί να παραμείνει χαρούμενος και ευτυχισμένος και να περνάει όμορφες στιγμές έχοντας άνοια, και ότι δεν είναι το τέλος της ζωής του. Ίσως είναι μια αλλαγή προς ένα διαφορετικό τρόπο ζωής. Η άνοια προκαλείται από αλλαγές στον εγκέφαλο. Δεν είναι χαρακτηριστικό της φυσιολογικής γύρανσης. Εάν ανησυχείτε, κλείστε ραντεβού με το γιατρό σας για περισσότερες εξετάσεις. Η έγκαιρη διάγνωση είναι σημαντική για καλύτερη πρόσβαση στις υπηρεσίες, για να ζήσετε καλά με άνοια και το σχέδιό σας για το μέλλον. Δείτε σε λίγο. Χρήσιμες πληροφορίες από το movingpicture.org.au. Είναι πολύ δύσκολο να βλέπεις έναν άνθρωπο που να είναι στην κορυφή και ξαφνικά να κατεβαίνει στο υπόγειο. Να βλέπω τη μάνα μου, ένας γερός άνθρωπος που ήταν το στήριγμά μου. Εγώ όταν την είχα στο σπίτι, σηκωνόταν κάθε μισή ώρα. Δεν μπορούσα να κοιμηθώ, χτυπούσε την πόρτα, άνοιξε μου. Την έβαζα στο αυτοκίνητο, πήγαινα με βόλτες, της άρεσε πάρα πολύ. Έχουμε αντιμετωπίσει τον πατέρα μου με πιο ήρεμη φωνή, με αγκαλιές, με φιλιά. Πρέπει να δίνετε τον εαυτό σας κάθε μέρα τουλάχιστον
μία ώρα, ξέρω εγώ, ό,τι βολεύει για σας. Θα έλεγα όχι μόνο λίγο υπομονή, αλλά και πιο κυριότερα να μην φοβηθείτε να ζητήσετε βοήθεια και να μην φοβηθείτε να ζητήσετε όχι μόνο βοήθεια, αλλά συμβουλές. Στο επόμενο βίντεο που ακολουθεί, φίλοι και φίλες, φροντιστές μας εξηγούν πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε στα αγαπημένα μας πρόσωπα που πάσχουν από άρνοια και πώς θα έχουμε καλύτερη επικοινωνία μαζί τους. Είναι πολύ δύσκολο να βλέπεις έναν άνθρωπο που να είναι στην κορυφή και ξαφνικά να κατεβαίνει στο υπόγειο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Να βλέπω τη μάνα μου, ένας γερός άνθρωπος που ήταν το στήριγμά μου, με βοήθησε στις δύσκολες δικές μου στιγμές. Είναι ο ήρωας μου, πώς θα το εξηγήσω. Και τώρα να τη βλέπω έτσι, με πονάει η καρδούλα μου, αλλά τώρα ήρθε η ώρα να σταθώ εγώ σκληρή για τη μάνα μου. Όσο ήταν αυτή σκληρή, θα σταθώ κι εγώ σκληρή για τη μανούλα μου. Νομίζω για τους carers που προσέχουν τις γονείς τους, αυτό που θέλω να πω είναι στη σημερινή ζωή που ζούμε είναι πάρα πολύ δύσκολο γιατί έχουμε τόσα πολλά γύρω μας, παιδιά, άντρες, you know, ο σύζυγός μας, δουλειά και όλα αυτά. Μόνο μπορείς να κάνεις το καλύτερο που μπορείς να κάνεις. Και εγώ όταν την είχα στο σπίτι, σηκωνόταν κάθε μισή ώρα. Δεν μπορούσα να κοιμηθώ, χτυπούσε την πόρτα, άνοιξε μου, επήγαινα την καλόπιανα, επήγαινα στο κρεβάτι, ούτε εκείνη κοιμότανε, ούτε εγώ κοιμόμουνα. Πολλές φορές καθόμουνα στην καρέκλα και κοιμόμουνα. Τους βλέπεις και ανησυχούν και είναι κάτι πιο σοβαρό. Πολλές φορές στα ούρα έχουν μόλυνση στα ούρα που και αυτό τους κάνει και τρελαίνονται. Την έβαζα στο αυτοκίνητο, πήγαιναμε βόλτες, της άρεσε πάρα πολύ. Μες στο αυτοκίνητο, μουσική, να κάτσει κάπου. Όταν ήταν κάποιος πολύ ζωηρός ή άμα έβλεπε κάποιον που ήταν έτσι λίγο πιο άγριος, δεν της άρεσε. Έχουμε αντιμετωπίσει τον πατέρα μου με πιο ήρεμη φωνή, με αγκαλιές.
με φιλιά και ησυχάζει και καταλαβαίνει. Και δηλαδή άμα πάει σε έναν δρόμο που και δεν καταλαβαίνει, τον σιγά σιγά τον συνεφέρουμε και πάμε στο δρόμο που πρέπει να είναι. Πρέπει να δίνετε τον εαυτό σας κάθε μέρα τουλάχιστον μία ώρα, ξέρω εγώ, ό,τι βολεύει για σας, για να προσέχετε τον εαυτό σας. Αυτό είναι το παν. Χωρίς την υγεία, τη δική σας την υγεία, δεν βοηθάμε κανέναν. Πάει και στη φροντίδα εδώ κάθε Τετάρτη, 3 ώρες στη φροντίδα πηγαίνει. Και κάθονται εκεί, τις δίνω το φαγητό του μεσημέρι, αυτά, περνάνε λίγο παρέα με τις γυναίκες, καλά είναι. Βοηθάνε, διότι κι εγώ ανασένω πιο πολύ, γιατί όλη την ώρα δεν μπορώ να κάτσω μέσα με αυτή. Ούτε μπορώ να την αφήσω μόνη της εδώ πέρα, να κάθεται μόνη της πάλι, λυπάζει τον άνθρωπο. Θα έλεγα όχι μόνο λίγο υπομονή, αλλά και πιο κυριότερα να μην φοβηθείτε να ζητήσετε βοήθεια και να μην φοβηθείτε να ζητήσετε όχι μόνο βοήθεια, αλλά συμβουλές και να καταλάβετε ότι είναι άλλοι που τα έχουν περάσει πριν από εσάς. Εάν είστε φροντιστής, επικοινωνήστε με την οικογένεια και με τους φίλους σας και μιλήστε με τον γιατρό σας. Επίσης, επικοινωνήστε με το My Aged Care, καθώς και με το Dementia Australia, για περισσότερες πληροφορίες και βοήθεια σχετικά με πρόσβαση σε ομάδες υποστήριξης φροντιστών, υποστήριξη στο σπίτι και ανακουφιστική φροντίδα. Το τελευταίο βίντεό μας σχετικά με την Άνια μας δίνει τους τρόπους πού και πώς πρέπει να ενημερωθούμε και τι να κάνουμε, πώς και πού υπάρχουν υπηρεσίες που μπορούν να μας βοηθήσουν και να μας δώσουν χρήσιμες συμβουλές για την Άνια. Η Άνια είναι κάτι που έχουμε μάθει από το television, έχουμε μάθει από ένα έργο. Δεν είναι κάτι που έχουμε μάθει δηλαδή προσωπικά. Και τώρα προσωπικά που έχουμε μάθει, καταλαβαίνουμε και διαβάζουμε καλύτερα. Ναι, έμαθα πιο πολλά. Διάβασα, άκουσα, έμαθα, ρώτησα. Ναι, έμαθα. Και κατάλαβα πιο πολύ ότι κατάλαβα τον άνθρωπο που πάσχει πιο πολύ. Μιλάμε πολύ ανοιχτά για τη διάγνωση ότι είναι ασθένεια η Άνια. Και όλοι μας μπορούμε μια μέρα να έχουμε Άνια στο μέλλον. Είναι πάνω στις πληροφορίες. Τι είναι η Άνια, ποια είναι τα συμπτώματα που μπορείς να αντιμετωπίσεις και με τρόποι που... γιατί δεν είναι... το να πει στο άτομο ότι όλη την ώρα ξεχνάει δεν είναι χρήσιμο. Οι ερωτήσεις των υπηρεσιών που είναι κατάλληλες για εσάς και την οικογένειά σας μπορεί να είναι δύσκολα. Για να μάθετε περισσότερα, κλείστε ροντεβού με το γιατρό σας ή το My Aged Care ή το Dementia Australia που μπορούν να βοηθήσουν με Commonwealth Home Supported Programs, Home Care Packages, Short-Term and Respite Care και Residential Aged Care Services. Μία επιτροπή, ένας οργανισμός που λέγεται My Aged Care, μόνο και μόνο από εκεί θα πάρεις πληροφορίες. Αυτοί θα σου στείλουν ποια επιτροπή θα την γίνει η αξιολόγηση. Στην αρχή ήταν το κάνσουλ, ερχόταν το κάνσουλ εδώ πέρα, οι κοπέλες μας βοηθούσαν, μας κάνανε. Μετά πήραμε το package με αυτό, με τη φροντίδα τώρα είμαστε. Είχαμε κανένα 3-4 προγράμματα, ερχόντουστε κάθε 15 μέρες και καθαρίζαν το σπίτι, την πηγαίναν με το αυτοκίνητό τους στα μαγαζιά, την πηγαίναν έτσι για παρέα, ερχόντουστε και καθόντουστε μαζί της, respite.
Αλλά μερικές φορές δεν θέλουν βοήθεια. Λένε, όχι, είμαστε εντάξει τώρα, δεν χρειαζόμαστε βοήθεια. Αλλά τουλάχιστον όταν ξέρουν τι υπηρεσίες υπάρχουν, μπορεί στο μέλλον να πούνε, okay, τώρα έχει έρθει ο καιρός και χρειάζομαι. Να ξέρετε ότι η βοήθεια υπάρχει στη γλώσσα σας. Αν ψάχνετε βοήθεια, να αρχίσετε με τον γιατρό σας ή με το MyAgeCare και το Dementia Australia. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί μας φίλοι, πιστεύω όλες τις σημερινές μας πληροφορίες να τις βρήκατε χρήσιμες. Κάπως έτσι ολοκληρώσαμε και την απόψινή μας εκπομπή. Μέχρι την άλλη Δευτέρα, εμείς θα τα λέμε καθημερινά μέσα από το Ράδιο Ρυθμός και την εκπομπή Drive Time 3 με 5. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Γιατί να αφήσεις τους άλλους να σου προλάβουν τις καλύτερες τιμές? Αθηνάς Deli. The ultimate European delicatessen. Visit our family-owned business and enjoy amazing prices on our products. Αθηνάς Deli. Ένα παντοπολείο βγαλμένο από τα παλιά φιλοξενεί στα ράφια του την κληρονομιά της ελληνικής γης και σας περιμένει στην καρδιά του Preston Market με τιμές πιο προσιτές από ποτέ. Αθηνάς Deli. Της Αθηνάς και του Δημήτρη Κατσαρού. 28 The Center Way, Preston Market. Αθηνάς Deli. The ultimate European delicatessen. Αθηνάς Deli. Δεν θα βρεις τιμές αλλού, σαν κι αυτές του Κατσαρού.